Κύριε Διευθυντά, καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα και καλή επιτυχία στο σταθμό σας και στην εκπομπή σας. Να είστε καλά και εσείς τα παιδιά εκεί που φοιτούν και αναμένεται έτσι φέτος να έρθει ένας νέος αριθμός ανθρώπων, νεότερων και όχι μόνο. Έτσι, γιατί δεν υπάρχει περιορισμός, νομίζω, στην ηλικία. Ξεκίνησε μια νέα εκπαιδευτική χρονιά για εμάς τους εκπαιδευτικούς. Για εσάς έχει ξεκινήσει. Ναι, ξεκινήσουν οι διαδικασίες εδώ και ένα μήνα περίπου. Mm-hmm. Έχουν ανακοινωθεί οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν ανά ΙΕΚ σε όλη την Ελλάδα. Αυτό ναι, πώς όλα... γίνεται, κύριε Διευθυντά, είναι ανάλογα τι ζητάτε εσείς ο κάθε. Είναι ένα συνδυασμός. Τι ζητάνε τα κατατόπους ΙΕΚ, οι τοπικές κοινωνίες. Αλλά το τι τελικά θα λειτουργήσει στο τέλος, ναι. Ποιες ειδικότητες θα λειτουργήσουν για το επόμενο σχολικό έτος, mm-hmm. εξαρτάται βέβαια από το ενδιαφέρον. Σωστά. Αν οι σπουδαστές, αν οι φοιτητές μας δεν συμπληρώσουν σχετική αίτηση, δεν υποβάλλουν σχετική ηλεκτρονική αίτηση, οπότε το τμήμα δεν δημιουργείται. Mm-hmm. Έτσι από μόνο ότι η κάθε κοινωνία, το κάθε ΙΕΚ που, στον τόπο που βρίσκεται καθορίζει τελικά και ποιες ειδικότητες είναι αυτές που θα λειτουργήσουν. Α, έτσι είναι, γίνεται μάλιστα. Ωραία, πάμε λοιπόν ας έρθουμε τώρα στην Τρίπολη να μας πείτε δύο λόγια για τις ειδικότητες για τις οποίες έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση προφανώς αυτές που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Δεν ξέρουμε ποιες θα λειτουργήσουν, ναι. Πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα και γενικότερα έτσι οι ποια είναι... Οι νέες ειδικότητες που θα προτάθηκαν εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας και ναι. στο ΙΕΚ Τρίπολης... Μιας και δεν τα έχουμε πει ναι. την εκπομπή. Ήτανε 10. Ναι. Ήταν είναι αρκετές. 10 ειδικότητες, ναι. Και θα σας πω έτσι αλφαβητικά για να μην παρεξηγηθούμε. Ωραία, ωραία, βεβαίως. Βοηθός βρεφονιπιοκόμων. Mm-hmm. Βοηθός φυσικοθεραπείας. Στέλεχος ασφαλείας προσώπων και υποδομών. Μάλιστα. Τέλεχος μηχανογραφημένου λογιστηρίου φοροτεχνικού γραφείου. Τεχνικός αγροτοτουρισμού. Τεχνικός αυτοματισμών. Έβδομη ειδικότητα τεχνικός δασικής προστασίας. Τεχνικός δικτύων και τηλεπικοινωνιών. Mm-hmm. Τεχνικός κομμωτικής τέχνης και τελευταία φύλακας μουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Μάλιστα. 10 λοιπόν διαφορετικές ειδικότητες από διαφορετικούς τομείς και διαφορετικά ενδιαφέροντα. Έτσι ώστε οι σπουδαστές το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν εκκληθεί, δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα 21/9, να συμπληρώσουν και να υποβάλουν μια ηλεκτρονική αίτηση. Ναι. Ήθελε απλά, τι ήθελε, mm-hmm. ήθελε το όνομα, το επώνυμό τους. Δεν είναι μια δύσκολη διαδικασία, όχι, ήταν πολύ εύκολη διαδικασία. Ωραία. Στο σχετικό σύνδεσμο iec.school.gr ήταν μια εύκολη διαδικασία, μπορούσαν εκεί να συμπληρώσουν μία αίτηση με τα προσωπικά του στοιχεία, mm-hmm. όνομα, επώνυμο, στοιχεία ταυτότητας, το βαθμό απολυτηρίου του λυκείου mm-hmm. και αν ανήκουν σε κάποια ειδική κατηγορία, αν είναι τρίτεκτη, πολύτεκτη ή αμαία. Όλα αυτά παίζουν ρόλο στο παίζουν αποτέλεσμα ρόλο και... στην τελική κατάταξη. Για την μοριοδότηση. Για την μοριοδότηση των υποψηφίων και στη τελική κατάταξη. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα το Υπουργείο, τώρα περιμένουμε μέσω της Γενικής Γραμματείας Διαβίου Μάθησης και Νέας Γενιάς να ανακοινώσει τα σχετικά αποτελέσματα, να δούμε τη σειρά κατάταξης, ναι. γιατί είχε δοθεί δυνατότητα στους σπουδαστές να μην δηλώσουν μόνο μία ειδικότητα, μάλιστα. αλλά να έχουν 3 και 4 επιλογές. Και στο τέλος πώς... Και στο τέλος, σύμφωνα με τα μόρια που παίρνουν, με τα ειδικά προσόντα, με το βαθμό απολυτηρίου και με τη χρονιά που γεννήθηκαν, γιατί μοριοδοτούνται διαφορετικά όσοι είναι 19 ετών μάλιστα. και διαφορετικά όσοι είναι 20. Mm-hmm. Τα 3 πρώτα χρόνια από 18 έως 20 έχουν διαφορετική μοριοδότηση. Μάλιστα. Από εκεί πάνω είναι το ίδιο. Βγαίνουν σχετικοί πίνακες ναι. και ανάλογα ο σπουδαστής θα περάσει στην πρώτη επιλογή του, στη δεύτερη ή στην τρίτη. Ανάλογα με τα μόρια και τα υπόλοιπα αυτό κριτήρια. Αυτό όμως δεν έτσι. Θεωρείται εγγραφή. Είναι μια προεγγραφή, μια αίτηση επιλογή. Να ανοίξω μια παρένθεση, κύριε Διευθυντά, θα με συγχωρέσετε, mm. ότι δεν είπαμε, δεν ξέρω αν το είπατε εσείς, ή σήμερα ή αύριο θα ανακοινωθεί. Ναι, το Υπουργείο έχει ανακοινώσει ότι ή σήμερα 28 ή αύριο 29 του μήνα θα έχουμε τελικά τα αποτελέσματα ωραία, για όλη τη χώρα. Ωραία. Και όχι τόσο στην επαρχία, όπως καταλαβαίνετε, το αποτέλεσμα είναι λίγα και δύσκολο να βγει στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, στα μεγάλα αστικά που κέντρα. Είναι πάρα πολύ όπου εκεί πολλά εμπλέκονται πολλά, η ΕΚ στην ίδια περίπου γεωγραφική ζώνη, mm-hmm. και εκεί η επιλογή είναι λιγάκι δύσκολη όσον αφορά την τελική κατάσταση και γι' αυτό αργήσανε τα αποτελέσματα. Μάλιστα. Γενικότερα έχει αργήσει φέτος. Ναι. Και λόγω εκλογών αργήσαμε λίγο να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Mm-hmm. Ωραία. Πάμε λοιπόν στο προηγούμενο που μας λέγατε πριν σας διακόψω, ότι δεν είναι
χρειάζεται μετά να έρθουν στα ΙΕΚ. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε τη φυσική τους παρουσία εδώ και να μας φέρουν έντυπα ό,τι ακριβώς δήλωσαν στην αίτησή τους. Δηλαδή τα στοιχεία της ταυτότητας, τα αυτοτυπία του πολιτηρίου, αν είναι πολίτεκνη, αν είναι τρίτεκνη. Και όλα αυτά που δήλωσαν στην αίτηση θα πρέπει να τα προσκομίσουν. Έτσι ώστε να πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου και φυσικά να κάνουμε την κανονική πλέον εγγραφή. Αυτή η διαδικασία θα ξεκινήσει μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Μάλιστα. Και μετά θα έχουμε ακριβώς τις ειδικότητες και τα τμήματα που θα συγκροτηθούν για το νέο εξάμεινο, για το χειμερινό, όπως λέμε εμείς, εξάμεινο κατάρτισης, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι το Φεβρουάριο. Κύριε Διευθυντά, μας είπατε ότι υπήρχαν 10 διαφορετικές, 10 διαφορετικές ειδικότητες φέτος, έτσι. Κάθε χρόνο είναι 10 ειδικότητες. Κάθε, το Υπουργείο φέτος είχε βάλει ένα πλαφόν μέχρι 10 να προταθούν από τα ΙΕΚ μέχρι 10. Αλλά οι ΙΕΚ είχαν προτείνει 2, 3, 1, 5. Εμείς είχαμε βάλει το ανώτερο επιτρεπτό όριο. Ωραία. Για να δούμε έτσι και μια διασπορά των ειδικοτήτων σε όλες σχεδόν τους τομείς και σε όλα τα ενδιαφέροντα. Και από αυτές τις ειδικότητες πόσες αναμένετε έτσι να λειτουργήσουν? Και λέω και μόνο από τα τηλέφωνα που έχουμε δεχτεί εδώ. Ναι, εσείς πάνω κάτω είστε τόσα χρόνια έμπειρος διευθυντής. Η μία ειδικότητα που φαίνεται θα λειτουργήσει θα είναι φύλακας μουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Α, μάλιστα. Τεχνικός δασικής προστασίας, τεχνικός δικτύων και τηλεπικοινωνιών. Α, όλα αυτά τα σύγχρονα έτσι κατά κάποιο τρόπο. Ναι, ναι. Βοηθός φυσικοθεραπείας, μάλιστα. Έχουμε δεχτεί αρκετά τηλέφωνα. Ναι. Ναι, ναι. Βοηθός βρεφονιπιοκόμων. Α, και αυτό. Βλέπω τώρα τα τηλέφωνα λίγο. Και τεχνικός δικτύων και τηλεπικοινωνιών. Μάλιστα. Έτσι δείχνει. Και είναι τα τμήματα, κύριε Διευθυντά, και για άνδρες και για γυναίκες. Δεν έχει να κάνει. Ναι, δεν έχει με ανδρικά και γυναικεία επαγγέλματα. Λέω, γιατί είναι... άκουσα και κάποιες ειδικότητες που ίσως απευθύνονται περισσότερο σε αγόρια. Όχι. Ναι, ίσως το στέλεχος ασφαλείας προσώπων και υποδομών. Ναι. Αυτό και η δασική προστασία, αν και αυτό εντάξει. Δεν έχει να κάνει. Δεν έχει, τόσο. Όχι, όχι. Μάλιστα. Όχι. Οπότε περίπου από αυτά που μας είπατε πριν από λίγο περίπου... Η εικόνα που έχουμε είναι ότι εντός της ημέρας ή αύριο το πολύ θα έχουμε τα αποτελέσματα από το Υπουργείο. Οπότε θα βγουν και ανακοινώσεις για το πότε μπορούν οι σπουδαστές πλέον, αφού θα δουν και το όνομά τους και στο ίντερνετ, να μας προσκομίσουν τα έγγραφα εδώ στο ΙΕΚ για να γίνει η εγγραφή τους. Τα μαθήματα φαίνεται να ξεκινάνε το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Α, οι διαδικασίες λοιπόν θα γίνουν τάχιστα, με το που θα βγουν τα αποτελέσματα. Γιατί δεν έχουμε χρόνο, γιατί θα πρέπει να ολοκληρωθεί το εξάμεινο, όπως λέει και ο νόμος 4186, θα πρέπει σε 12 έως 15 εβδομάδες να ολοκληρώνεται το κάθε εξάμεινο. Μάλιστα. Πρέπει να γίνουν 300 ώρες φοίτησης, κατάρτισης στο ΙΕΚ και ώρες που θα χαθούν θα πρέπει να αναπληρωθούν, είτε με αύξηση του εβδομαδιαίου ωραρίου, είτε με μάθημα και τις αργίες. Σωστά, οπότε επιβαρύνονται και οι εκπαιδευτές, αλλά και οι μαθητές, οι σπουδαστές. Ναι, υπέρμετρα. Ωραία. Όσον αφορά έτσι, τις ειδικότητες που λειτουργούν κάθε χρονιά, έτσι, αυτές που κατά προτίμηση επιλέγουν οι σπουδαστές, κύριε Διευθυντά, υπάρχει περίπτωση δηλαδή πέρσι να είχατε μια ειδικότητα που λειτουργεί, θα λειτουργήσει και φέτος ή αλλάζουν κάθε χρόνο? Κάθε χρόνο έχουμε εναλλαγή ειδικοτήτων, κυρίως σε τομείς και επαγγέλματα τα οποία έχουν ζήτηση εδώ στην αγορά εργασίας και κυρίως στην τοπική αγορά εργασίας. Δηλαδή επαγγέλματα δεν επαναλαμβάνονται και ειδικότητες τις ίδιες ανά έτος. Προσπαθούμε να τις τροποποιήσουμε και να τις αλλάξουμε. Παράδειγμα, την περσινή χρονιά είχαμε ειδικότητα που μας... ας πούμε μια ειδικότητα τεχνικός, μηχανικός, θερμικών εγκαταστάσεων, τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου. Μια πολύ καλή ειδικότητα. Όπως είδατε και ο αγωγός φυσικού αερίου πέρασε και από την πόλη μας. Σωστά. Κατευθύνθηκε στη Μεγαλόπολη. Μια νέα επαγγέλματα αναπτύσσονται γύρω από το φυσικό αέριο. Το λειτουργήσαμε την περσινή χρονιά. Ή το τεχνικό αισθητικής τέχνης, όπως είπατε πριν για τα κορίτσια. Ήταν πρόταση περσινή δική μας που λειτουργήσε και μάλιστα με πολλά παιδιά. Όπως ο βοηθός νοσηλευτικής τραυματολογίας. Είχαμε 2 τμήματα πέρυσι. Θέλω να πω ότι οι ειδικότητες εναλλάσσονται. Εναλλάσσονται για να... και ανά έτος και πολλές φορές και ανά εξάμηνο. Όσον αφορά έτσι με τουριστικά επαγγέλματα κτλ., γιατί δεν υπάρχει τίποτα, δεν άκουσα κάτι. Υπάρχει, είχαμε προτείνει την περσινή χρονιά το τεχνικό μαγειρικής τέχνης, αρχιμάγειρας. Και κάνουμε προσπάθεια φέτος να εντάξουμε και τέτοιες ειδικότητες, αλλά κοιτάξτε,
θα πρέπει τα ΙΕΚ να βρίσκονται πολύ κοντά στον τόπο που υπάρχει και το αντίστοιχο ενδιαφέρον των σπουδαστών. Δηλαδή οι μαθητές και οι σπουδαστές να μην μετακινούνται από τον τόπο τους. Α, σωστά. Έχουμε κάνει και μια κουβέντα και με το Υπουργείο από την περσινή χρονιά. Μήπως μπορέσουμε και στην κοινωνία, στην παραλληλική κοινωνία, να λειτουργήσουμε αντίστοιχο ΙΕΚ. ΙΕΚ που να έχει σχέση σωστό, με τον τουρισμό. Πολύ σωστό αυτό. Με υπηρεσίες φιλοξενίας. Υπάρχει υποδομή με αυτή την έννοια του. Ναι, υποδομές υπάρχουν. Δηλαδή τα ΙΕΚ στεγάζονται συνήθως στα δημόσια σχολεία. Στο Άστος, παράδειγμα, υπάρχει το ΕΠΑΛ εκεί. Μπορεί τις απογευματινές ώρες να λειτουργήσει. Όχι, αυτό λέω ότι θα είναι πιο εύκολο. Ναι, μια, και μια από την άλλη, ότι υπάρχει και χώρος να γίνει η πρακτική άσκηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, σωστά. Γιατί εμείς απευθυνόμαστε σε σπουδαστές οι οποίοι θέλουν αμέσως να εργαστούν. Ναι. Και θα πρέπει να εργαστούν σε πραγματικούς χώρους εργασίας. Όσον αφορά την Τρίπολη και τις κτηριακές εγκαταστάσεις, έτσι, τον ΙΕΚ, κύριε Διευθυντά, έχετε κάποια ένσταση, θέλετε κάτι να γίνει, έχετε... Εργαστηριακό εξοπλισμό για τις ειδικότητες αυτές φιλοξενούμαστε από το Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο της Τρίπολης, από το Εργαστηριακό Κέντρο της Τρίπολης, όπου εξυπηρετεί και τα ΕΠΑΛ της περιοχής. Τα έχετε οργανώσει με λίγα λόγια. Ναι, αλλά το ΙΕΚ απευθύνεται και σε δομές δημόσιες και ιδιωτικές στην πόλη μας. Παραδείγματος χάρη την περσινή χρονιά είχαμε συνεργαστεί με το Πανεργατικό Νοσοκομείο για την ειδικότητα βοηθός δοσηλευτικής τραυματολογίας. Ή για την ειδικότητα βοηθός βρεφονιπιοκόμων είχαμε κάνει έτοιμα στο Δήμο Τρίπολης. Και είχαμε σωστά εξυπηρετηθεί από τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου. Σωστά. Τα δρομολογείτε λοιπόν, ανάλογα με την ανάγκη κάθε τμήματος. Μπράβο. Η πρακτική άσκηση να μην γίνεται σε ένα εργαστήριο, να γίνεται στους πραγματικούς χώρους. Αυτό εργασίας. Είναι πολύ σωστό που λέτε. Και ενδιαφέρον να βλέπουν πώς λειτουργεί το επάγγελμα στο χώρο του. Να. Έτσι θα δουλέψουμε και τα επόμενα χρόνια και νομίζω έτσι ότι υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον από τους σπουδαστές να πάρουν ένα επάγγελμα, μια τέχνη εδώ στον τόπο τους, χωρίς μεγάλα έξοδα για τους ίδιους. Σωστά, κυρίως τώρα έχετε δίκιο. Όπου δύσκολα μπορεί κάποιος να πάει σε ξένη πόλη και να σπουδάσει. Πάντως παλιότερα θυμάμαι ότι αν ήθελε κάποιος να σπουδάσει στα ΙΕΚ πλήρωνε, ενώ τώρα είναι δωρεάν, έτσι. Παλιότερα μέχρι το 2013, δηλαδή μέχρι το φθινόπωρο του 2013, υπήρχαν δίδακτρα στα ΙΕΚ. Ακριβώς, το θυμάμαι. Ήταν 367 ευρώ για τους όσοι ήταν πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους Έλληνες και όλους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν διπλάσια, ήταν 716. Α, ήταν αρκετά το χρήματα. Κόστος. Ναι. Από το 2013 και μετά είναι δωρεάν. Η απόφαση αυτή, κύριε Διευθυντά, βγήκε λόγω της κατάστασης, λόγω της και οικονομικής κατάστασης, που δεν μπορούσαν τα παιδιά πλέον να ανταποκριθούν στα διδάκτρα και να δώσουν μια δυνατότητα στη νέα γενιά να μπορέσει να σπουδάσει στον τόπο της και με λιγότερα έξοδα. Μα αυτό θα έπρεπε να γίνεται πάντα, κατά τη γνώμη μου. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσον είναι εύκολο τώρα να καλύψει και το Υπουργείο όλα τα υπόλοιπα, έτσι, τα βιβλία, τι γίνεται με όλα αυτά. Απασχολούμε αρκετό εκπαιδευτικό προσωπικό, ρομίσθιο, σε πάρα πολλούς τομείς και σε πάρα πολλές ειδικότητες. Όλοι αυτοί βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, έχουν ένα κόστος μισθοδοσίας. Από εκεί και πέρα υπάρχει και το κόστος λειτουργίας του ΙΕΚ. Ναι. Που έχει να κάνει με τα αναλώσιμα, έχει να κάνει με το φωτισμό, τη θέρμανση. Καλύπτεται όλο αυτό από το Υπουργείο. Καλύπτεται από το Υπουργείο. Με διαχειριστή που έχει βάλει τα τελευταία χρόνια το Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης. Α, μάλιστα. Το οποίο ενώ έχει την εποπτεία του Υπουργείου στα προγράμματα σπουδών, στο πώς θα λειτουργήσουν, στις προσλήψεις των εκπαιδευτών κλπ. Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης έχει αναλάβει τη λειτουργία των ΙΕΚ. Δηλαδή να λειτουργήσουν τα κτίρια, να καλύψουμε τις ανάγκες σε αναλώσιμα, να καλύψουμε τη μισθοδοσία του προσωπικού κλπ. Μάλιστα. Τέλος πάντων, θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε και κατά τη διάρκεια της νέας χρονιάς, του νέου εξαμήνου. Θα έχουμε να τα λέμε συνέχεια. Μακάρι. Θα πρέπει να είναι σημαντικό για την πόλη μας. Την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και κυρίως τα δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τα οποία στο όνομά μας είναι τρία όπως γνωρίζετε. Μα ακριβώς. Λειτουργεί η ΕΚ και στη Μεγαλόπολη, και αλλά και η ΕΚ στη Στεμνίτσα. Πολύ σημαντικό έργο. Και είμαστε, σας λέω, και σε καλό δρόμο να λειτουργήσουμε και τώρα το ΙΕΚ. Αυτό μπορεί να γίνει δηλαδή του χρόνου, έτσι. Του χρόνου, ναι. Τόσο ναι. Άμεσα. Κύριε Διευθυντά, κάτι τελευταίο να πούμε. Πού μπορούν έτσι, όσοι θέλουν να δουν τα αποτελέσματα, να μπαίνουν σε ποια σελίδα, προφανώς, μέσα Να μπαίνουν στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Διαβίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. Πολύ ωραία.
Και με κωδικούς και τα λοιπά. Είναι η ιστοσελίδα η οποία έχει άμεση πληροφόρηση και για τα αποτελέσματα αλλά και για ό,τι χρειάζονται για να ενημερωθούν για τα ΙΕ. Mm-hmm. Και μπορούν να απευθύνονται και στα τηλέφωνα του ΙΕΚ Τρίπολης. Σωστά. Στο 2710-24-28-12 και 2710-24-28-13. Mm-hmm. Ή να περνάνε εδώ από το χώρο μας, εδώ στο συγκρότημα των ΕΠΑΛ που βρισκόμαστε, από το πρωί μέχρι και το αργά το απόγευμα, ναι, έτσι ώστε να ενημερώνονται για τις δυνατότητες, ευκαιρίες, αλλά και το τι μπορούν να κάνουν όταν κάποιος είναι φοιτητής ή κάποιος είναι απόφοιτος στο ΙΕΚ. Υπάρχει περίπτωση κάποιος που δεν περνάει με αυτόν τον τρόπο να έρθει εκεί σε εσάς και να μπορέσει να παρακολουθήσει κάποια μαθήματα? Γίνεται και αυτό? Δηλαδή όχι, μπορεί κάποιος να μην... Όχι. Ναι. Κάποιος που πέρασε, ναι, σήμερα ή αύριο που θα βγουν τα αποτελέσματα, ναι, δεν έρθει να παρακολουθήσει και μένει καινή θέση. Μπορεί να την καλύψει κάποιος άλλος. Ναι. Σε δεύτερο π.χ. στάδιο, υπάρχουν, αν μείνουν καινές θέσεις από την πρώτη κλήρωση, από την πρώτη επιλογή, να το πω πιο σωστά. Ναι, ναι, ναι. Από την πρώτη θα υπάρχει δεύτερη κατανομή θέσεων. Mm-hmm. Που θα γίνει εσωτερικά στο κάθε ΙΕ. Είναι σημαντικό γι' αυτό. Έτσι ώστε κάποιοι που επιθυμούν να σπουδάσουν, να παρακολουθήσουν, να φοιτήσουν σε καμία ειδικότητα, να έχουν ευκαιρία και τη δυνατότητα. Αυτό βέβαια εφόσον κλείσει και η προθεσμία του πρώτου κύκλου, δηλαδή εφόσον κλείσουν οι ημερομηνίες όπου θα τους έχουμε καλέσει να φέρουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και δεν έχουν παρουσιαστεί κάποιοι υποψήφοι. Και έτσι θα το γνωρίζετε εσείς και τα λοιπά. Οπότε καλό είναι να απευθύνονται καλύτερα εκεί σε εσάς ή να έρχονται εκεί. Καλύτερα να έρχονται εδώ στο ΙΕΚ και να μπορούν να ενημερώνονται και άμεσα. Και ναι, 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 είναι σημαντικό. Χωρίς πρόβλημα. Είναι σημαντικό. Πολύ ωραία. Κύριε Διευθυντά, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Και εγώ, κύριε Κανέλη, σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Καλή χρονιά να ευχηθούμε. Να είστε καλά. Σε εσάς, τους εκπαιδευτικούς, τους σπουδαστές σας. Νομίζω ότι επιτελείτε σημαντικότατο έργο και μπράβο σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και να έχετε και εσείς πολλές και μεγάλες δημοσιογραφικές επιτυχίες. Σας ευχαριστώ πολύ.